Λοιπόν, ελάτε να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση για την αυτοδιοίκηση και το ρόλο που μπορεί να παίξει η αυτοδιοίκηση στο κομμάτι του τουρισμού. Κοντά μας είναι ο κύριος Τζιάν Ανδρέα Καραντζίνη, είναι εντετελεμένος σύμβουλος τουρισμού και επικοινωνίας στο Δήμο Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ και χρόνια πολλά, δεν είναι ακόμα αργά να το πούμε. Καλή, να το πούμε. Χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Δεν το έχουμε πει και έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Χωρίς ατζέντα, χωρίς τίποτα το στημένο. Αυτό το σχολιάζω εγώ, κύριε Καραντζίνη. Και χαίρομαι που το επιβεβαιώνετε. Λοιπόν, αυτοδιοίκηση και εξωστρέφεια. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Το έχω βάλει και έτσι στον τίτλο, γιατί έτσι θεωρώ ότι είναι. Πρέπει να δείχνει αυτοδιοίκηση ένα πρόσωπο εξωστρέφειας. Καταρχάς, η εξωστρέφεια είναι μια πάρα πολύ όμορφη λέξη που ανήκει μονάχα στην ελληνική γλώσσα. Δύσκολα μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες και δείχνει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει και η τοπική αυτοδιοίκηση για να ανοιχτεί. Δεν είναι μόνο η διαχείριση των θεμάτων της καθημερινότητας που αφοράνε μια πόλη, είναι και πώς μια πόλη ή μια περιφέρεια ή ένα κράτος μπορεί να ανοιχτούν και από αυτό το άνοιγμα να κερδίζουν οι πολίτες την ποιότητα της ζωής. Mm-hmm. Εννοείται ότι εξωστρέφεια δημόσια σχέση, αν το θέλουμε, μέχρι τώρα ήταν κυρίως περιφέρειας ή κράτη. Οι πόλεις, πώς να το πω. Είχαν μείνει λίγο πίσω. Είχαν λίγο... Μα ναι, μα και λόγω αρμοδιότητας. Και λόγω αρμοδιότητας. Δηλαδή υπάρχει θεωρητικά μια αρμοδιότητα στα ευρωπαϊκά προγράμματα και σε άλλα πράγματα. Αλλά αυτή η αρμοδιότητα δεν συνοδεύεται από πόρους. Mm-hmm. Εμείς είπαμε, μια που για πρώτη φορά δημιουργήθηκε αντιδημαρχία τουρισμού, να το πάμε και στην εξωστρέφεια. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι μονάχα το να διαμορφώσουμε τις καταλληλότερες συνθήκες για να γίνει το Ηράκλειο μια πόλη προορισμού που δεν ήταν ποτέ, mm-hmm. αλλά και να συνεργαστούμε με το εξωτερικό για άλλα θέματα. Θέματα τα οποία όμως μπορούν να αναπτύξουν το ρεύμα και τη θετική, αν θέλετε, το θετικό αποτύπωμα μιας πόλης στο εξωτερικό. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Να μην κλειστούμε και να πούμε στους εταίρους που μπορεί να είναι πόλεις, μπορεί να είναι περιφέρειες, mm-hmm. μπορεί να είναι και ιδιώτες στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ, το Ηράκλειο είναι εδώ, ως πρωτεύουσα της Κρήτης και όχι μονάχα επειδή έχουμε ήλιο, έχουμε παράδοση, έχουμε ιστορία, αλλά επειδή μπορούμε να συνεργαστούμε. Και μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα μαζί. Παραδείγματος χάρη, επιστρέφω από το Πλόβδιβ. Mm-hmm. Πλόβδιβ είναι η Φιλιππούπολη, μια ιστορική πόλη της Βουλγαρίας. Ναι. Όπου το προηγούμενο είχατε και σημαντικές επαφές εκεί. Ναι, τώρα θα τις πούμε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν τα εγγένεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2019. Mm-hmm. Όπου λόγω των σχέσεων που είχαμε αποκτήσει αυτά τα χρόνια, ο Δήμαρχος, ο κύριος Τότεβ, μας κάλεσε προσωπικά και πήγαμε εκεί και είμαστε και μοναδικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα. Όπου εκεί βέβαια συζητήσαμε άλλα θέματα και του τουρισμού, επειδή αυξάνεται η ροή των τουριστών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα και προς την Κρήτη συγκεκριμένα, αλλά είχαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε, όχι και τόσο τυχαία, θα το πω έτσι. Το επιδιώξατε, δηλαδή. με την Επίτροπο, την κυρία Γκαμπριέλη, mm-hmm. η οποία είναι από τη Βουλγαρία, κατάγεται από εκεί, για τα θέματα του χαρτοφυλακιού της, που είναι κυρίως, που μας ενδιαφέρουν ως Ηράκλειο, είναι το θέμα του ΕΝΙΖΑ και του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Βέβαια, ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Ηράκλειο. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ένα πολύ πονεμένο κεφάλαιο, που ίσως ανοίγει στο κεφάλαιο που θα έλεγα εγώ Ελλάδα χώρα των θαυμάτων, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και μπράβο στην κυβέρνηση τότε που πήρε έδρα Ευρωπαϊκού Οργανισμού, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να το χάσουμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά που γίνανε αυτά τα χρόνια υπήρξε ένα μεγάλο λόμπι για να φύγει το ΕΝΙΖΑ. Κινδυνεύσαμε να το χάσουμε. Όχι, κινδυνεύσαμε. Έχουμε φτάσει πάρα πολλές φορές στο παραένα, όχι στο παραπέντε. Υπήρξε και ως δικαιολογία η δυσλειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου, mm-hmm. για την οποία όμως δεν έφταιγε ούτε οι Βρυξέλλες, ούτε οι καθηγητές, ή τα παιδιά, ή οι οικογένειες. Έφταιγε το κράτος που δεν ήθελε για διάφορους λόγους να ενισχύσει αυτό το σχολείο, τέλος πάντων. Με την Επίτροπο και μπορούμε να το ανακοινώσουμε, μάθαμε ότι το καθεστώς του ΕΝΙΖΑ θα αλλάξει ως εξής, που είναι και η θέση της κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια. Η έδρα θα πάει Αθήνα, αυτό το είχαμε ακούσει. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ήδη όγκος των 80% τουλάχιστον των υπαλλήλων του ΕΝΙΖΑ είναι ήδη στην Αθήνα. Και εδώ υπήρχε ένα ερωτηματικό. Θα μείνει ένα μικρό γραφείο ή ένα μεγάλο γραφείο ή θα κλείσει οριστικά. Και η απόφαση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι θα μείνει εδώ ένα γραφείο με 5 με 10 υπαλλήλους που θα έχει μια συγκεκριμένη εντολή, mm-hmm. που θα λειτουργήσει και ως, πώς να το πω,
πόλο συνεδριακό και εκμάθησης για τα θέματα της ασφάλειας των δικτύων που είναι το αντικείμενο του ΕΝΙΖΑ. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι για το Ηράκλειο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χάνεται η παρουσία του ΕΝΙΖΑ. Δεν χάνεται αυτό που επιδιώκαμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή η διασύνδεση με τα πανεπιστήμια, με το ΙΤΕ, με την, και τη δυνατότητα να εξωστρέφειας mm-hmm. που προσφέρει η έδρα ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Σε ό,τι αφορά το παραμένει ευρωπαϊκό... ανοιχτό λοιπόν ένα βασικό κύτταρο του ΕΝΙΖΑ. Αυτό ουσιαστικά είναι και... το οποίο πήρα τόσο απάντηση. Βέβαια, το cyber security, η ασφάλεια των δικτύων τώρα, το 2018, είναι ένα τεράστιο θέμα mm-hmm. και έχει mm-hmm. παγκόσμια σημασία και σπουδαιότητα. Το 2005, όταν άνοιξε το ΕΝΙΖΑ, δεν ήταν τόσο, και γι' αυτό πολλές χώρες θέλανε το ΕΝΙΖΑ να πάει mm-hmm. να φύγει από εδώ και να πάει και η Γερμανία, η Αγγλία κτλ. Εντάξει, είναι μια μεγάλη είδηση αυτή, πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Πολλοί δουλέψανε και από εδώ και από την Αθήνα για να μην φύγει το ΕΝΙΖΑ από το Ηράκλειο. Πολλοί δουλέψανε για το αντίθετο και χαίρομαι ότι ανήκω στην ομάδα των πρώτων. Και εντάξει, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, και έτσι θα παραμείνει και το Ευρωπαϊκό Σχολείο, που είναι βεβαίως μια όμορφη σελίδα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παιδεία στο Ηράκλειο. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ετοιμάζεται τώρα όμως και ένα ταξίδι στην Αμερική. Ναι. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το ταξίδι, τον στόχο του, τους σκοπούς τους οποίους έρχεται να. Κοιτάξτε, ναι. Εξωστρέφεια, επαναλαμβάνω, όπως είπα, είναι πολλά πράγματα. Και μία από τα θέματα που κάνουν την εξωστρέφεια αποτελεσματική για μένα mm-hmm. είναι οι αδελφοποίησεις. Αδελφοποίησεις όχι για να πάει κανείς απλώς να κάνει μια φωτογραφία και να πει τι όμορφοι που ήμασταν. Που είμαστε, πήγαμε, δώσαμε ήρθαμε, το χέρι, βγάλαμε μαζί μια φωτογραφία. Ανταλλάξαμε δύο δώρα και ναι. μετά τελειώνει ναι. εκεί. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Αλλά αδελφοποίησεις με νόημα και κυρίως με βιώσιμες αδελφοποίησεις που θα δώσουν πραγματικά μια συνέχεια σε διάφορους τομείς. Τάμπα. Γιατί Τάμπα? Καταρχάς η Τάμπα είναι αναλογικά με το πληθυσμό η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομογένειας mm-hmm. στην Αμερική. Είναι μία από τις 20 καινοτόμες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και καταλαβαίνετε ότι δεν πάμε κάπου τυχαία, αλλά πάμε κάπου που και μας θέλανε και μας ψάχναμε και μας περιμένουν. Γιατί... Έχουμε να δώσουμε και να πάρουμε από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν. Ακριβώς. Από την αυτή. Η διαδικασία καταρχάς έγινε με το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είναι ότι εγώ ή mm-hmm. συνεργάτες μου ή ξέρω εγώ ποιος κοιτάξαμε το χάρτη πού θα πάμε, όχι. Mm-hmm. Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην πρεσβεία βέβαια στην Αμερική, ανταλλάξαμε κουβέντες, να μην ξεχάσουμε ότι είπα ότι η ομογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική εκεί, έρχονται οι άνθρωποι, είναι και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του Παγκοσμίου Συλλόγου Κριτών, ο κ. Βελιβασάκης, που μένει στην περιοχή mm-hmm. εκεί. Και αποφασίσαμε αυτό. Πήραμε την έγκριση πρόσφατα από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών, τα αρμόδια Υπουργεία. Τι πάμε να κάνουμε? Αυτό που είπα προηγουμένως. Και τι έχουμε να περιμένουμε? Λοιπόν, ακριβώς. Υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό ακαδημαϊκό πόλο εκεί. Είναι ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία επιπέδου. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς στην Κρήτη έχουμε το ίδιο. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Στολίδι. Είναι στολίδι. Πάρα πολλοί ερευνητές και καθηγητές που δουλεύουν στο ΙΤΕ είναι κάθε μήνα στην Αμερική, mm-hmm. να μην σας πω καθημερινώς. Ως ομιλητές, ως ερευνητές κτλ. Συμμετέχουν και συνεργάζονται με τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Το ίδιο ισχύει για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκεί έχουν μια πολύ δυνατή ιατρική σχολή. Και μας ζητήσανε ήδη να συνεργαστούμε σε επίπεδο ιατρικών σχολών. Γιατί έχουν μάθει και ξέρουν ότι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά, θα έλεγα, ιατρική σχολή. Μετά έχουμε τα θέματα της νεολαίας. Είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι. Μας ζητάνε να έχουν επαφή με την νεολαία. Τι θέλουν να δουν οι Αμερικάνοι? Θέλουν, επειδή την Ευρώπη οι περισσότεροι τη διαβάζουν στα βιβλία και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κρήτη, τη διαβάζουν στα βιβλία και την αγαπάνε ως μύθος, ως προορισμός, θέλουν να τη ζήσουν. Και αυτό θα θέλανε να το εντάσσουν στα εκπαιδευτικά του προγράμματα, τους προγράμματα από μια μικρή ηλικία. Τότε τι καλύτερο να έχουμε μια mm-hmm. Ελληνική πόλη, πατρίδα του μηνωκού πολιτισμού, παραδείγματος χάρη, είναι τέλεια, έτσι, mm-hmm. ως εταίρος για να γίνει αυτό. Και μετά βέβαια είναι τα θέματα του τουρισμού.
δεν το κρυβόμαστε, δεν το κρύβουμε. Η παρουσία των Αμερικάνων στην Αμερική, στην Ελλάδα, είναι ακόμα, πώς να το πω, μη ικανοποιητική. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Πρέπει, όχι θα μπορούσε. Πρέπει, γιατί οι Αμερικάνοι όταν έρχονται, ξέρετε, όταν έρχονται στην Ευρώπη δεν πάνε ποτέ σε μια χώρα, καταρχάς. Έρχονται για 2 εβδομάδες, 3 ή 10 μέρες και κανονικά κάνουν 3 μέρες σε μια πόλη, 3 μέρες σε άλλη πόλη κτλ. Το θέμα της Κρήτης είναι ακόμα δεν έχει καταφέρει, είναι και μακριά και δεν υπάρχουν και απευθείες πτήσεις. Και αυτό μετράει πάρα πολύ, δεν το συζητάω. Να κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού που προέρχεται από την Αμερική. Ναι. Και ξέρουμε ότι είναι τουρίστες με γεμάτες τσέπες. Δεν είναι τουρίστες. Είναι ένας καλός ποιοτικά. Πάρα πολύ καλός. Παίζει η επιμήκυνση, γιατί είναι και senior, δηλαδή άνθρωποι και πάνω των 65 χρονών, που δεν είναι ότι ψάχνουν υποχρεωτικώς θάλασσα και ήλιο. Mm-hmm. Ψάχνουν το πολιτισμό, ψάχνουν τις παραδόσεις, ψάχνουν τις εμπειρίες. Θα έχουμε επαφές B2B, όπως λέγονται, και με ανθρώπους του τουρισμού, προφανώς, για να δούμε τι μπορούμε να κτίσουμε μαζί, για να γίνει και σε ό,τι αφορά την Αμερικάνικη αγορά, η Κρήτη και το Ηράκλειο συγκεκριμένα για μας, αλλά εγώ βλέπω το Ηράκλειο πρωτεύουσα της Κρήτης, έτσι, ένα προορισμό που μπορεί να είναι ελκυστικό από όλες τις απόψεις για τους Αμερικάνους. Και μετά, και τελειώνω με το Τάμπα, μία που θα εκπροσωπηθεί το ΙΤΕ από ανθρώπους, έχουν αφιερώσει ένα ολόκληρο απόγευμα σε συναντήσεις με τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές που έχουν στο Τάμπα, με την αντιπροσωπεία μας για τα θέματα της έρευνας και της τεχνολογίας, για τα οποία το ΙΤΕ, ξέρετε, είναι... Έχει μια πρωτιά πανευρωπαϊκά. Έτσι. Πολυεπίπεδη λοιπόν αυτή η συνάντηση, αυτή η αδελφοποίηση, με πολλά και διαφορετικά ζητήματα τα οποία είτε έχουν να κάνουν με την επιστήμη, είτε έχουν να κάνουν λοιπόν με τον τουρισμό. Και θέλουμε όλοι να ελπίζουμε ότι τέτοιου είδους κινήσεις εξωστρέφειας μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξής τους. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Καραντζίνη, λόγω του ότι έχουν προηγηθεί και εξελίξει των τελευταίων ημερών. Πρόσφατα είχαμε και την αποχώρηση του κυρίου Πέτρου Νιωτάκη από την Δύναμη Πολιτών, την παράταξη στην οποία βρίσκεστε. Ένα σχόλιο δικό σας θέλω για την αποχώρηση αυτή, μιας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους 3 ιδρυτές, αν θέλετε, της παράταξης. Της Τριανδρίας, της λεγόμενης Τριανδρίας. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Έχει δυσκολιαστεί και από τον ίδιο τον κύριο Νιωτάκη. Αυτές ήταν αποφάσεις προσωπικές. Έχουν συζητηθεί μεταξύ τους 3 της Τριανδρίας. Έχετε καλέσει τον ίδιο τον κύριο Νιωτάκη. Τώρα θα δούμε για το μέλλον. Συνεχίζεται βεβαίως το έργο της Δύναμης Πολιτών και αυτές, όμως επαναλαμβάνω, είναι αποφάσεις ατομικές και ατομικές. Σίγουρα δεν έχουν τίποτα να κάνει με το χαρτοφυλάκιο μου. Επίσης, βέβαια, είναι μια σειρά αποχωρήσεων και δεν ξέρω αν αυτό, ας πούμε, προκαλεί και κάποιο προβληματισμό στην παράταξη, αν θέλετε, γιατί αυτές οι αποχωρήσεις στη σειρά. Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα της δουλειάς μου, όχι. Σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο της Δύναμης Πολιτών, είναι πράγματα που αντιμετωπίζονται ήρεμα και ψύχρεμα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν υπογράφηκε κανένα συμβόλαιο με κανένα και οι διαφορές οι προσωπικές μπορεί να υπάρχουν. Το σημαντικό είναι όμως, μια που υπάρχει μια δημοτική αρχή, να συνεχιστεί το έργο της δημοτικής αρχής προς όφελο της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα παρακολουθούμε φυσικά και τις δράσεις στο κομμάτι του τουρισμού. Το λέμε και το ξαναλέμε, ο τουρισμός είναι ένας βασικός πυλώνας για την Κρήτη και καλό είναι να δουλεύουμε όλοι γι' αυτό. Και θα τα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, είστε καλά.